πιστοί στις υποσχέσεις μας ότι θα κάνουμε αποκέντρωση, δηλαδή η δικού σας να συνδυάζει αποκεντρωμένα και στους μικρούς δήμους. Θα είμαστε παρόντες σε όλους τους δήμους και όχι μόνο στην πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας που θεωρείται η Κοζάνη. Έτσι ξεκινάμε την πρώτη μας συνεδρίαση σήμερα από τον Δήμο Πρεσπών. Κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, και εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνετε να βρίσκεστε σήμερα ή να βρίσκεται υπέρ στο Δήμο Πρεσπών. Είναι ιδιαίτερη τιμή ο μικρότερος Δήμος Δυτικής Μακεδονίας, ο μικρότερος Δήμος, ο ορεινός Δήμος της Ελλάδος, να υποδέχεται την ΠΕΔ για την συνεδρίαση. Το είχαμε προτείνει και στα συμβούλια τα προηγούμενα. Όπως είπατε, και να γίνει και αποκέντρωση, καλό είναι αυτό το κομμάτι. Και πιστεύω ότι πρέπει να στηριχθούν και οι μικροί Δήμοι και είναι μεγάλη μας χαρά που σας υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στην δικιά μας περιοχή. Είναι ένας Δήμος μικρός, δύσκολος, έχει υποστεί πάρα πολλά στο διάβα των αιώνων, ιστορικά, θρησκευτικά, αλλά εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις, προσπαθούμε να τον κρατήσουμε ζωντανό. Ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε σήμερα στην περιοχή μας. Καλημέρα σε όλους. Είναι πράγματι μία ευκαιρία να σηματοδοτήσουμε τη στήριξη των μικρών περιφερειακών δήμων υπέρ στην τελευταία της αυτή θητεία. Βέβαια και στο παρελθόν, αλλά ιδιαίτερα σε αυτή τη θητεία, έχει δείξει πράκτος την στήριξη στους μικρούς δήμους στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και των δυνατοτήτων της. Επέλεξε σε διάφορες δράσεις να δώσει προτεραιότητα στους Δήμους. Ήδη έχουμε υλοποιήσει στο παρελθόν κάποιες κινήσεις, είτε με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, είτε με διάφορες μελετητικές δραστηριότητες ή με ό,τι έχει σαν δυνατότητα. Πάντοτε σαν πρώτη επιλογή έχει τους μικρούς Δήμους, γιατί θεωρεί ότι έχουν ανάγκη αυτή τη στήριξη και λόγω του ότι είναι πιο μακριά από τα κέντρα των αποφάσεων και γιατί έχουν λίγο προσωπικό και η φωνή της ΠΕΔ ενισχύει τη δική τους πορεία για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν καλύτερα, να εδραιωθούν και να υλοποιήσουν και αυτοί τα προγράμματά τους και τα έργα τους. Νομίζω ότι το διάστημα που θα ακολουθήσει μπορεί να γίνει και σε άλλους μικρούς Δήμους, αλλά βέβαια και στην έδρα όταν γίνεται της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, οι αποφάσεις μας κινούνται γύρω από τις δυνατότητες βέβαια που έχουμε, κινούνται και προς την κατεύθυνση της στήριξης των Δήμων. Μπορούμε να δούμε λοιπόν τώρα τα θέματα μας, Πρόεδρε. Αν θέλει κάποιος Δήμαρχος να πει κάτι, Δήμαρχε. Αν όχι, ξεκινάμε. Να πω ότι αυτή τη στιγμή συμφωνούμε με την Βίλνιτζη, η οποία μου είπε ότι οι αποφάσεις της ΠΕΔ πρέπει να είναι υπέρ της αποκέντρωσης και όχι συνεδριάσεις. Άλλωστε, Πρόεδρε, ότι αν κάτι υπήρχε τέτοιο, θα έπρεπε να γίνει προφορού. Τώρα, τελευταίο καιρό που αρχίζουμε, είναι μάλλον προεκλογικό κλίμα που λέμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δημήτρη, λέμε ορισμένες αλήθειες. Όχι, εντάξει. Εγώ είμαι υπέρ των αποφάσεων. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι με ευνοούν τους μικρούς Δήμους, ιδιαίτερα τους ορεινούς. Τα προβλήματά τους είναι τεράστια και δεν είναι δυνατόν να επιληθούν με τα λίγα ψήφια που παίρνουν την ελληνική πολιτεία. Και ευχαριστούμε, όπως είπε και η Δίκη, πράγματι έπρεπε να αποδείξει ότι υπέρ το μικρό Δήμο. Με πράκτες, αλλά δεν χρειάζεται εγώ. Κύριε Δήμαρχε, εσείς να πείτε ποτέ. Αφώς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Προεδρείο που αποφασίσατε αυτό το καιρό να γίνει εδώ στις ΠΕΔ, να γίνει αυτή εδώ η συνεδρίαση. Νομίζω είναι και συμβολική αυτή εδώ η συνεδρίαση, διότι γίνεται σε μια περιοχή η οποία θα μας θυμίζει πολλά για πολλά χρόνια. Εύχομαι όμως όλα να πάνε κατευχήν, εύχομαι υπέρ να είναι πάντοτε στο ύψος των περιστάσεων όπως βρέθηκε πάντοτε και νομίζω όλοι μαζί θα προχωρήσουμε. Να σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, μάλλον των Πρεσπών, ο οποίος μας υποδέχεστε εδώ με τόση αισθασιά. Σας ευχαριστώ όλους.